με αυτονομία και αυτοτέλεια, ούτως ώστε να μπορέσει ο αγώνας και η κινητοποίηση να έχει και αποτελέσμα. Όχι μόνο μια εκπροσώπηση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν υπάρχουν τα μπλόκα στα μέσα ενημέρωσης, αλλά να έχει μια αυθεντική εκπροσώπηση στη χάραξη πολιτικής. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να χαράξουμε πολιτική για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου χωρίς να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις δικές σας θέσεις και τις δικές σας προτάσεις. Και την ίδια στιγμή οι δικές σας θέσεις και οι δικές σας προτάσεις δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη και το συνολικότερο πρόβλημα του τόπου. Τις δημοσιονομικές συνθήκες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε και να δουλεύουμε. Όμως, δεν μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι τα 5 χρόνια, από το 10 στο 15, υπήρξε μια μεγάλη καταστροφή εθνικού πλούτου. Από τα 245 δις που ήταν το ακαθάριστο εμπόριο προϊόν, φτάσαμε στα 175. Αυτό είναι μια τεράστια καταστροφή πλούτου. Εάν δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε τον εθνικό πλούτο, και κατά την άποψή μου πρωτοπόρος χώρος για την ανάκτηση του πλούτου είναι ο αγροτικός χώρος, τότε, να πούμε αλήθειες μεταξύ μας, δεν θα μπορούμε να μιλάμε ούτε για εισόδημα, ούτε για συντάξεις, ούτε για έξοδο από την κρίση. Ας το λάβουμε αυτό υπόψη μας και ας προσπαθήσουμε να πούμε αλήθειες, αλλά να βρούμε και λύσεις πάνω στα πραγματικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαι πραγματικά ανοιχτός να κάνουμε έναν πολύ ουσιαστικό διάλογο και θα ακούσω με πολύ προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις σας, διότι ήδη έχω δει ότι τα αιτήματά σας είναι μια πολύ καλή βάση ενός διαλόγου που έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.